Έχουμε να σας κάνουμε κάποιες, όχι εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτές τις τολμηρές ερωτήσεις που θα σας γίνουν. Εντάξει, για να και δούμε. Θέλουμε απαντήσεις από εσάς. Να καλά, γιατί είναι καλή δημοσιογράφος. Βάζω τους άλλους αυτά. Βάζω τους άλλους και τα κάνουν. Είναι μόνο 5 ερωτήσεις. Είναι λίγο τολμηρές, παρόλα αυτά είστε γυναίκες που νομίζω ότι δεν γκομπλάρετε πουθενά. Και πάμε να τις ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη. Έχεις βγει ποτέ από το σπίτι χωρίς εσώρουχο? Τι συζητάγαμε τις προάλλες, δέκα. Τώρα, ναι. Κοίτα, είμαστε δύο γυναίκες που δεν μας αρέσουν πολύ τα εσώρουχα. Παιδιά, αυτός είναι ένας πολύ ωραίος, είναι ένας πολύ ωραίος τίτλος για την εκπομπή μας αυτό, νομίζω. Είμαστε δύο γυναίκες οι οποίες δεν μας αρέσουν πολύ τα εσώρουχα. Μας έδωσες πάρα πολύ ωραία απάντηση. Δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει κάτι. Να πρόσθεσε και εσύ κάτι, Μαρία. Δεν έχω να προσθέσει. Με κάλυψε η Ζέτα. Συζητάγαμε μαζί, τα συζητάγαμε. Γιατί δεν σας αρέσει να πες μου, Ζέτα? Γιατί είναι ωραία το καλοκαίρι να... Εύρω μου, ντύσε λίγο με μουσική όλη αυτή την κατάσταση εδώ πέρα. Να τις κάνουμε να χαλαρώσουν λίγο. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Αν και ήθελα να μείνω κι άλλο στην πρώτη. Για να ακούσουμε. Έχει φλερτάρει ποτέ άτομο του ίδιου φύλου? Και αν ναι, σου άρεσε? Έχει ξέρεις τι γίνεται. Μπορώ να απαντάω εγώ για τη Ζέτα και η Ζέτα για μένα. Εντάξει. Έτσι. Πάμε για μένα πάνω σε αυτό. Μαρία. Αν με έχει... Ναι, βεβαίως. Και τι αν έχεις εσύ φλερτάρει. Α, εγώ αν έχω φλερτάρει. Έτσι άκουσα εγώ. Μισό λεπτό. Και έτσι. Και έτσι κι άλλο. Εγώ δεν έχω φλερτάρει. Για να βάλετε λίγο την ερώτηση. Σας έχουν φλερτάρει. Περίμενε, μην μιλήσεις. Βάλτε ξανά την ερώτηση, θέλω να την ακούσουν. Σε έχει φλερτάρει ποτέ άτομο του ίδιου φύλου? Και αν ναι, σου άρεσε? Σου άρεσε όμως. Όχι, μου ήταν αμήχανο, γιατί ήμουν και μικρούλα. Ήτανε στη Βοστόνη. Πήγα να μπω σε ένα κλαμπ και με βουτάει μια κοπέλα και με κολλάει στον τοίχο. Σοβαρά μιλάμε. Ναι, ήταν λίγο... Αυτό δεν είναι φλερτ, αγάπη μου. Αυτό είναι σεξουαλική κακοποίηση. Εντάξει, και συνοδευόμουν... Όχι, και συνοδευόμουν και από το αγόρι μου. Που τότε? Ήτανε... Ποιο ήταν το αγόρι σου τότε? Ο Γιάννης, από τότε? 18 είμαι. Α, 18 είσαι. Πώς τώρα 18. Εντάξει. Ζέτα. Ναι, εμένα πολλές φορές. Νομίζω ότι... Πολλές φορές. Ναι, πολλές φορές, πολλές φορές. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Νομίζω ότι εγώ έχω και ένα παρουσιαστικό που παραπέμπει λίγο σε άντρα. Έχω λίγο πιο ανδρικά χαρακτηριστικά. Δεν έχω λίγο πιο ανδρικά χαρακτηριστικά. Είμαι πιο έντονη. Οπότε σε κάποιες γυναίκες αυτό αρέσει. Ναι. Πολύ ωραία. Και αν μου άρεσε. Σε κάποιες περιπτώσεις μου άρεσε. Σε κάποιες άλλες όχι. Σε κάποιες περιπτώσεις σου άρεσε. Mm. Και πώς αντέδρασες? Σαν να μου άρεσε. Αλήθεια. Τώρα τι να σου πω, λεπτομέρειες. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω, παιδιά, πάμε παρακάτω. Γιατί σήμερα βγάλαμε πολλά πράγματα για την ώρα που παίζουμε, έτσι, 2,5 ώρα. Μα πάμε. Τι είναι αυτό, αυτές οι ερωτήσεις αυτή την ώρα γίνονται. Πολύ ωραία, πάμε. Αυτή την ώρα κάνουμε εκπομπή. Τι να κάνουμε κι εμείς, την τρίτη ερώτηση, παρακαλώ. Υπήρξες ποτέ το τρίτο πρόσωπο σε μία σχέση? Μην εκνευριστώ. Από όσο ξέρω εγώ, όχι. Ναι, ούτε εγώ. Ούτε εγώ. Είστε από τις γυναίκες που δεν... Δεν μ' αρέσει αυτά τα μπερδεμένα. Κι εγώ. Πρωταγωνιστικό ρόλο. Και τι να κάτσω, να πω στην διαδικασία, να το δεχτώ, να τα ανεχτώ. Όχι, ευχαριστώ πολύ. Πάμε αλλού, δεν είναι θέμα. Και γίνομαι έξαλλη με αυτούς που αρέσουν, που τους αρέσει να έχουν παράλληλες σχέσεις κλπ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Πήγες ποτέ στο αστυνομικό τμήμα? Και αν ναι, γιατί? Εγώ ναι. Τι εννοείς, γιατί? Για ανανέωση ταυτότητα, διαβατηρίου. Όχι για τέτοια. Εγώ στην Αμερική πάλι. Ναι, ναι, πες τα. Εγώ έχω περάσει και δικαστήρια. Βέβαια, δακτυλικά αποτυπώματα. Γιατί είχε λήξει η βίζα μου. Το έχω ξανακούσει. Ναι, είχε λήξει η βίζα μου. Πώς ήμουν, 20 χρονών. Είχε λήξει η βίζα μου, με έδωσε κάποιος το immigration. Ουσιαστικά έγινε σύλληψη. Και σε διώξανε. Ναι, βέβαια. Χώρα. Deportation, βέβαια. Μετά από δύο χρόνια. Όχι, την κρατήσανε εκεί να την κάνουν. Τίποτα. Σφραγιδούλα, τσακ. Και έφυγε. Αλέ. Ναι. Μάλιστα. Βέβαια. Πάμε και στην τελευταία μας ερώτηση. Βάλε στη σωστή σειρά τα πιο κάτω. Σεξ, ύπνος, φαγητό.
Ζέτα, θες να απαντήσω για σένα. Ναι, για πες. Για πες, να δούμε αν ξέρεις καλά. Για πες. Ύπνος, σεξ, φαγητό. Ναι, σωστά. Και εσύ για τη Μαρία. Ύπνος, σεξ, φαγητό. Ύπνος, όχι. Θα σου πω. Ύπνος, σεξ, φαγητό θα έλεγα και για σένα. Μαρία. Αν και της αρέσει πολύ με το μια φαγητό. Παραλλαγή ύπνος, φαγητό, σεξ. Τελευταίο, Μαρία. Όχι, όχι, δεν είναι τελευταίο. Εξαρτάται. Μαρία δεν είναι τελευταίο. Λες, είναι στα τρία τόπο όμως. τρία είναι, άμα δεν είναι τρία. Τρία είναι όλα. Να μας έλεγε πέντε και να τα βάζεις. Να σου πω κάτι, να έχω κοιμηθεί, να είμαι ξεκούραστη, να έχω φάει, έτσι ώστε να μπορώ να τα απεξέλθω. Α, καλά, ναι, εντάξει. Ναι, σωστό και αυτό, παρόλα αυτά, Μαρία μου... Εσύ για πες μας. Τι να πω. Βγαίνεις χωρίς εσώρουχα. Ε, για λέγε. Ωραίο είναι το καλοκαίρι. Πολύ ωραίο είναι. Και χωρίς εσώρουχα. Πολύ ωραίο είναι το καλοκαίρι. Ύπνος, φαγητό, σεξ. Ακριβώς όπως τα είπες. Πώς, εμένα ή τη Μαρία. Όχι, ύπνος, σεξ, φαγητό. Ύπνος, σεξ, φαγητό. Όπως σε έχει φλερτάρει γυναίκα. Και αν σου άρεσε. Και αν σου άρεσε. Συνέντευξη από τη Ζέτα Δούκα, ρε παιδιά. Δεν απαντάει, δεν απαντάει. Ναι. Σε έχει, σου άρεσε. Ένιωσα άβολα η αλήθεια εκείνη τη στιγμή, αλλά μετά που το ξανασκέφτηκα, λέω εντάξει, γιατί όχι δηλαδή. Τι άλλη ερώτηση μας κάνανε. Δεν πειράζει, τίποτα άλλο. Αυτές ήταν. Σταμάτα κι εσύ, παιδά. Τον αστυνομικό. Έτσι. Έλα εδώ, έλα εδώ εσύ. Έλα εδώ. Έλα, Νικόλα. Μην είσαι φάντασμα να μας μιλάς ακόμα. Κοριτσάρες, έλα εδώ. Έχω βάλει όλα τα μαξιλάρια εδώ, να δω που θα κάτσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, απάντα κι εσύ στην ερώτηση, Νικόλα. Γεια σου, Ζέτα. Μου είμαι ο Νικόλας. Και Μαρία, χάρηκα πολύ. Νικόλα, απάντα στην ερώτηση. Για το σεξ. Φαγητό. Φαγητό. Φαγητό, ναι, φαγητό, έλα, ναι, σεξ, ύπνος. Ύπνος, τελευταίος! Ναι, σιγά καλέ, χάνεις λίγο τον χρόνο σου με τον ύπνο. Ναι. Εντάξει, εδώ δεν συμφωνώ με καθόλου. Λοιπόν.